Τώρα να έρθω μέχρι και τρομάξει. Όχι. Και να σου πω την αλήθεια, Μαργαρίτα, έχω πει πολλές φορές στα κορίτσια και έχω πάρει το μέρος σου γιατί σε outfit που αντικειμενικά έχεις φέρει κάποια καλά outfit, σε έχουν καταθάψει. Και έχω πάρει και έχω πεταχτεί και το έχω πει. Άρα, τώρα, μάλλον κοροϊδεύουν και εσένα και εμένα μαζί. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και να στιθάβουνε και ξαφνικά να άργεσαι που δεν είσαι. Το ξέρεις και η ίδια, φαντάζομαι, ότι αυτό το πράγμα που βλέπω δεν είναι διαγωνισμός. Και ξαφνικά να βλέπω τριάρια. Άρα, κοροϊδεύουν και εμένα και εσένα. Και ακυρώνουν όλες τις παλιές προσπάθειες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί αρκετά από τα κορίτσια. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που με προβληματίζει πολύ. Από εκεί πέρα. Τώρα ήθελα να επικροτήσουν κάτι. Εντάξει, εμένα αυτό που έφερα είναι λίγο πιο πολύ σε μια είναι καλύτερη διάθεση. Είναι λίγο τελεία, αγάπη μου. Δεν είναι εμφάνιση αυτή. Εντάξει. Το ρούχο μετά μπορώ να το δώσω στη Γεωργία να πάει το βράδυ να φάει που θέλει. Να πάει βόλτα. Και να βγάλει φωτογραφίες, να τις ανεβάσει, να τις δούμε κιόλας. Με τον πρώην άντρα της. Επειδή με την ανιψιά μου, επειδή λίγο ήθελα να το κάνω λίγο πιο ανάλογο. Κάν τον γκέρλ, βρε αγάπη. Μπορεί να. Τερμάτισε το. Κάν τον γκέρλ. Ναι. Μην βάζει τα ραμπουφάν που δεν είναι πολύ ωραίο και είναι μίζερο. Αυτό... Με κάποιε μίζερε τώρα βίλε και μια μίζερη κάλτσα. Κάν το πιο ωραίο. Χτίστο το όλο. Βάλε. Okay, βάλε τούλια. Ξαναβάλε τούλια. Βάλε στα πράγματα. Βάλε head pieces. Κάν το. Okay. Τώρα αυτό τι είναι τώρα. Εντάξει. Έμα. Μας κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Σας ευχαριστώ. Σοφία μου, για να μας πεις και εσύ τι σκέφτεσαι. Γεια, Σοφία μου. Okay. So, εχθές σου είπα, εγώ προτιμώ κάτι που... Okay, maybe φαίνεται πιο άσχημο, but όντως δεν είναι βαρετό. Okay. And αυτό δεν είναι βαρετό. Okay. Και θέλω να σας κάνω courage για να μην τα παίρνετε safe. So, and να σου δώσω αυτό, because I just θέλω την Μαργαρίτα που πάει στα καλύτερα concepts, ας πούμε. So, να σου δώσω αυτό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε σένα, Στέλιο μου, τώρα. Ναι, εγώ καταλαβαίνω και τον Δημήτρη απόλυτα και τη Σοφία, κατά κάποιον τρόπο. Δεν καταλαβαίνω τις συμπαίχτριές σου. Διότι πραγματικά σε έχουν αδικήσει. Έχεις φέρει πάρα πολύ ωραίες εικόνες με πολύ ωραία στοιχεία, τις οποίες τις έχουν κατακρεουργήσει, λες και θέλανε πραγματικά να συστήσουν στον τοίχο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Και εμείς αυτό το παρατηρούσαμε και το έχουμε συζητήσει. Και καταλαβαίνω και τον Δημήτρη στήμωσε σήμερα. Και ξαφνικά φέρνεις τη χειρότερη σου εικόνα. Τα άλλα κορίτσια δεν καταλαβαίνω πώς την είδα για τρία. Και ξέρεις, αδικούν και τους εαυτούς τους, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, αυτήν την εβδομάδα που είχατε και την άλλη δοκιμασία και κάποια κορίτσια είναι σε δύσκολη θέση με τον μείον ένα βαθμό, τώρα θα παίζουμε με τα 0,2-0,3, ποιες θα είναι προτινόμενες, ποιες θα... Δηλαδή, επικροτώντας μία εικόνα που δεν είναι ωραία, αδικείς ταυτόχρονα μία άλλη εικόνα που είναι ωραία και παίρνει τον ίδιο βαθμό ή λιγότερο. Πιστεύω ότι είσαι σε δύσκολη θέση αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον δείξαν οι συμπαίκτριές σου να έχουν μία αγκαλιά για πρώτη φορά σε σένα. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Αλλά και αρνητικό ταυτόχρονα το να βάζουν βαθμολογίες οι οποίες δεν είναι αντικειμενικές. Και εγώ θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην τελική βαθμολογία να είναι στο 7. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις και να καθίσεις.